φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο. Καλησπέρα, κύριε Βουλευτά. Καλησπέρα, κύριε Βουλευτά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα να σχολιάσουμε. Θα επιχειρήσουμε να τα δούμε σύντομα και όσο επιτρέπει ο χρόνος, ξεκινώντας λίγο από το γενικό πολιτικό πλαίσιο. Για να μην μπω σε λεπτομέρειες, αλλά αυτό που ενδιαφέρει τώρα έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις. Εν δυνάμει κυβέρνηση ουσιαστικά, κύριε Κυριακάκη. Άλλες δύο νέες δημοσκοπήσεις θα δουν το φως της δημοσιότητας αύριο. Η μία δείχνει μια μικρή διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, να προηγήσετε με 0,5, μια άλλη δίνει τουλάχιστον 5 μονάδες διαφορά. Αποτυπώνεται το κλίμα και η δυσαρέσκεια του κόσμου? Βεβαίως αποτυπώνεται, και μάλιστα από αυτό που βλέπουμε εμείς στον κόσμο, θα έλεγα τη μεγάλη δημοσκόπηση που κάνουμε καθημερινά μέσα στους πολίτες ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη. Αλλά ουσιαστικά οι δημοσκοπήσεις, όπως βλέπετε, το τελευταίο μήνα ή δίμηνο είναι σταθερά, δίνουν σταθερά προβάδισμα και μάλιστα με διαφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές ότι οι πολίτες, ο λαός δείχνει όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και ελπίζει όλο και περισσότερο στο εναλλακτικό πρόγραμμα που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία για διέξοδο από την ανθρωποκτόνα πολιτική των μνημονίων. Όπως λέτε, το έγκλημα συνεχίζεται όμως και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένη σε αυτό που πέφτει σαν όριμο φρούτο αυτή η κυβέρνηση με τα λάθη και με την εγκληματική πολιτική, όπως λέτε, ή και εσείς έχετε συμβάλει σε όλο αυτό? Κοιτάξτε, νομίζω έχει συμβάλει καταρχήν ο λαός όλο αυτό το διάστημα και όλο το χρόνο, 1,5 περίπου, της διακυβέρνησης, με όλες τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και τους αγώνες που έχουν γίνει, οι οποίοι βέβαια δεν έχουν μέχρι τώρα οι ίδιοι αγώνες με μια εξέγερση, παράδειγμα, ανατρέψει αυτή την πολιτική. Mm-hmm. Προφανώς λοιπόν υπάρχει μια αυξανόμενη όμως τάση στο λαό να στρέφεται ενάντια στην κυβέρνηση και εκφράζεται αυτό, και πιστεύω ότι θα εκφραστεί και το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση πέφτει και από την ίδια τα διέξοδα που δημιουργεί η πολιτική της. Δηλαδή, από τη μία, η συνεχιζόμενη επιπτώσει της ανθρωπιστικής κρίσης που είναι τεράστιες πλέον στην Ελλάδα, που και οι διεθνείς οργανισμοί, ακόμα και οι ίδιοι οι παράγοντες των δανειστών, αναγνωρίζουν με πρόσφατη έκθεση μάλιστα του Ευρωκοινοβουλίου ότι υπάρχει εδώ πέρα υγειονομική κρίση και πρέπει οι περικοπές, για παράδειγμα, να σταματήσουν οι περικοπές στην υγεία και μάλιστα να αυξηθούν οι δαπάνες. Το έχουν αναγνωρίσει οι ίδιοι. Θα μπορούσε η κυβέρνηση να αξιοποιήσει αυτή την έκθεση, θα μπορούσε να αξιοποιήσει την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που έρχεται να ψάξει το πώς μπήκαμε στο μνημόνιο, το πώς η Τρόικα έχει οδηγήσει τη χώρα σε αυτή την κρίση, και αντί να κάνει αυτά λοιπόν συνεχίζει αυτή την πολιτική και μάλιστα ετοιμάζεται για να καλύψει το χρηματοδοτικό και το δημοσιονομικό κενό να πάρει καινούριο δανεισμό, που σημαίνει καινούργιο μνημόνιο. Άρα η ίδια κυβέρνηση είναι σε ένα μεγάλο αδιέξοδο και απ' την άλλη είναι στριμωγμένη και απέναντι στην διεθνή αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας για το ποιο σχέδιο πειράματος θα συνεχιστεί στην Ελλάδα. Yes. Δεν μπορεί λοιπόν να δώσει διέξοδο. Εμείς λέμε ότι η διέξοδο είναι ενάντια σε αυτή την πολιτική λιτότητας που σημαίνει κατάργηση του μνημονίου, και να δούμε λοιπόν τη χώρα την επαύριο, αφού γίνει μια αναδιαπραγμάτευση. Άρα ζητάτε εκλογές σε πρώτη φάση, έτσι? Είναι απαραίτητες. Οι οποίες δεν ξέρω αν μπορούμε να τις τριμώξουμε. Το έχω ξαναρωτήσει αυτό, κύριε Κυριακάκη. Έχουμε χρόνια εκλογών, να μην τα λέμε, είναι γνωστά αυτά. Αλλά κάπου εκεί το έχει αποκλείσει ο Πρωθυπουργός ότι πάει το 2016. Οπότε ξεχάστε το. Είναι αδύνατο να πάει το 2016. Δεν θα αντέξει η κοινωνία να μην υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Ενδεχομένως, αυτό βέβαια είναι και, όπως είπα, επειδή η κυβέρνηση είναι τόσο στριμωγμένη, είναι σε αδιέξοδα, μπορεί η ίδια να επιλέξει, νομίζοντας ότι θα συμφέρει περισσότερο το να μην καταρρεύσει κυριολεκτικά, να μην συντριβεί. Γιατί μιλάμε ότι όσο περνάει ο χρόνος, η πιθανότητα συντριβής του κυβερνητικού συνασπισμού, Πασόκ Νουδού, είναι μεγάλες. Και θα φανεί αυτό, αν θέλετε, και στις ευρωεκλογές. Ο κόσμος θα στείλει το μήνυμά του. Θα το στείλει ή θα είναι χαλαρός, δεν θα πάει, θα έχουμε κανένα ποσοστό αποχής 30%, κύριε Κυριακάκη? Στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμείς βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει, και αυτό είναι και μια παράμετρος που εν μέρη δικαιολογεί και την μη συμμετοχή στους αγώνες που γίνονται, ενώ τη μαζική συμμετοχή, διότι ο κόσμος υπάρχει μια κατάσταση στην κοινωνία αυτή τη στιγμή, θα την έλεγα,
θα την έλεγα, οργισμένης σιωπής. Ορολογιακή θέλετε, βόμβα θα την έλεγα, ναι, εγώ. Ο κόσμος έχει μια οργή μέσα του, η οποία είναι βοβή, μια βοβή οργή. Αυτό όμως περιμένει να το εκφράσει στις κάλπες. Και θα το κάνει, πιστεύουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάποια ζητήματα με πιο τοπικό ενδιαφέρον και όχι μόνο. Θέλω να πάμε λίγο στο αγροτικό ζήτημα, κύριε Βουλευτά, που αναθερμαίνεται τις τελευταίες ημέρες, το γνωρίζετε πολύ καλά. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω πως από την εικόνα που είδαμε σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι αποθαρρυντική η συμμετοχή των αγροτών, άρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για την κυβέρνηση. Υπάρχει μια αποσυσπήρωση των αγροτών. Δεν θα πω αν είναι στην Πασί, είναι από εδώ ή από εκεί. Δεν φαίνονται διατεθειμένοι. Κοιτάξτε, υπάρχει το ίδιο αυτό κλίμα που έλεγα πριν και όπως και στην υπόλοιπη κοινωνία και μάλιστα ίσως αυτή τη στιγμή. Και βρέθηκε και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Αποστόλου. Ήμασταν μαζί ήσασταν, έτσι. Στο Σταυρό. Τον Αποστόλο, το Σταθά, τρεις βουλευτές της περιφέρειας, του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε λίγο πριν συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμφιωτικού. Μας ανέλησαν τα προβλήματα, τους είπαμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το αγροτικό ζήτημα. Μας μετέφεραν ακριβώς και στις συνελεύσεις που γίνονται αυτό το κλίμα και μάλιστα αυτή την εποχή στους αγρότες είναι ιδιαίτερα έντονο αυτή η οργή που βγαίνει και εκφράζεται, διότι έχουν κάθε δίκιο να είναι οργισμένοι τη στιγμή που τους φορολογούν από το πρώτο ευρώ, που τους λένε να ανοίξουν βιβλία όλοι οι αγρότες, που το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλά επίπεδα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου, που δεν λέει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι έχει συμφέρον να το μειώσει, συμφέρον για την κοινωνία, για το ίδιο το δημόσιο, για τα έσοδα, για την ανάπτυξη. Και όλα αυτά τα ζητήματα φυσικά τους έχουν φέρει σε απόγνωση. Βέβαια, αυτό δεν μεταφράζεται αυτόματα σε αγώνες. Θα θυμάστε τους περσινούς, τους μεγάλους μπλόκα. Εντάξει, υπήρχαν και οι διώξεις. Πάντα, ξέρετε, αυτά τα μέτρα φέρουν και μια συγκράτηση. Βέβαια, εμείς είμαστε πάντα συμπαραστάτες στους αγώνες. Θέλουμε να ενισχύσουμε και να ενθαρρύνουμε, αν θέλετε, το αγωνιστικό πνεύμα. Λέμε ότι τίποτα δεν έχουν να φοβηθούν και οι ίδιοι δεν φοβούνται από τα μέτρα καταστολής. Ωστόσο, όμως, και εκεί επικρατεί, όπως και στην υπόλοιπη κοινωνία, μια στάση αναμονής για να εκδηλώσουν αυτή την οργή στις εκλογές. Το ζήτημα είναι αυτό, πέρα από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το αγροτικά, τους μεταφέραμε και την πεποίθησή μας ότι πρέπει αυτή η οργή να μετουσιωθεί σε μια δημιουργική διέξοδο. Κύριε Κυριακάκη, δηλαδή να στοχεύσουν ποιος αυτή τη στιγμή κάνει τη ζημιά στην αγροτιά και στη χώρα και να του δώσουν να στείλουν καλά η συνολικότερη πολιτική. Το ζήτημα είναι, αν βγουν 50%, κύριε Βουλευτά, σε Αλαμάνα ή δεν ξέρω πού αλλού, δεν θα τους πάρουν και χαμπάρι, συγγνώμη για την έκφραση. Προφανώς. Άρα μίλησαμε λίγο πριν και με τον κύριο Δημογιάννη, αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση και είπε, αν δεν είπε εκατοντάδες, χιλιάδες αν άκουσα καλά, δεν πρόκειται να τους ακούσει κανένας. Εντάξει, αυτό είναι σαφές, ότι πάντα στους αγώνες μετράει η συμμετοχή, το έτσι, πόσο μαζική είναι, το ποιοι είναι οι στόχοι, και αυτό επίσης μετράει. Άλλο να ζητά κανείς, ξέρετε, 1-2 επιμέρους πράγματα, τα οποία σήμερα δεν υπάρχει περίπτωση και να ικανοποιηθούν από τέτοιες κυβερνήσεις που δεν τους ενδιαφέρει καν η ζωή του πολίτη. Άρα και οι στόχοι ενός κινήματος έχουν σχέση με τη μαζικοποίησή του. Έχει σχέση επίσης η ενωτική τακτική, που εντάξει, εδώ δεν θέλω φυσικά εγώ να γίνω κριτής, αλλά βλέπουμε πολλές φορές συμβαίνει σε διάφορα κινήματα να υπάρχουν διασπάσεις, να επικρατεί ο κομματισμός, να επικρατούν διάφορα πράγματα, παραγοντισμοί. Αυτά λοιπόν πρέπει να πάρθουν υπόψη. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μια κόπωση και στον κόσμο στο να συμμετέχει σε αγώνες μαζικούς. Ωστόσο όμως υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει αγώνας πραγματικά. Εντάξει, αν εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που είπα και πριν. Θα το δούμε αυτό, γιατί θα υπάρξουν και νέες συναντήσεις των αγροτών. Θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, για το οποίο κάνατε και μια σχετική ερώτηση και μιλώ για τις φυλακές Δομοκού, κύριε Βουλευτά. Θα δούμε ένα βίντεο που ετοιμάσαμε και με την άποψη, την προειδοποίηση που κάνουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι νομού Φθιώδας και όχι μόνο, αυτό είναι το πιο πρόσφατο, για την ακαταλληλότητα ουσιαστικά στην περιοχή Δομοκού. Και θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο το βίντεο και θα μου πείτε και εσείς την άποψή σας.
Διαφωνεί και προειδοποιεί με επιστολή για το Αλκατράζ στο Δομοκό η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φιώτιδας. Ο πρόεδρος της Ένωσης Δημήτρης Γιοργαντάς φιλοξενήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΝΑ και ανέλησε τις βασικές ενστάσεις της Ένωσης. Πραγματικά η πολιτεία πήρε μια απόφαση το οποίο μας βρίσκει εμάς σαν αστυνομικούς και σαν εκπροσώπους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων εντελώς αντίθετους. Δεν είναι διορισμένος παραμέτρος σε αυτή την περιοχή. Η περιοχή αυτή, όπως γνωρίζετε εσείς, είναι ορεινή. Πάνω από τις φυλακές υπάρχουν δύο λόφοι που καθιστά επικίνδυνη την όποια φρούρηση των φυλακών αυτών για τέτοιους κρατουμένους. Το οδικό δίκτυο είναι παπελωμένο. Έχουμε μόνο μια μοναδική έξοδο προς την πόλη της Λαμίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των μεταγωγών. Ο καιρός πολλές φορές είναι πολύ δυσμενής στην περιοχή του Δομοκού, με χιόνια, με βροχές, με ομίχλες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, στην ανακοίνωσή μας σας αναφέρουμε ότι μια ομίχλη να πέσει στο Δομοκό, οι δύο φρουροί, τους μιναρέδες, δεν βλέπουν ένα τον άλλον. Καταλαβαίνετε, άμα έχουμε κάποια εξέργηση, τι μπορεί να γίνει. Η πολιτεία όμως αποφάσισε να γίνει έτσι. Για να γίνει όμως φυλακές Δομοκού υψής ασφαλείας, πρέπει να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις και να τις υλοποιήσουμε αυτή τη φορά, έτσι. Γιατί η πολιτεία έχει δείξει μέχρι τώρα ότι όποιες αποφάσεις και να παίρνει δεν τις υλοποιεί στο έπακρον. Και είμαστε συγκεκριμένοι στις αποφάσεις μας. Γνωρίζετε πολύ καλά τις προτάσεις που κάνουμε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στη Φθιώτιδα αυτή τη στιγμή η δύναμη της αστυνομικής δύναμης είναι μείον 130 άτομα, όπως το έχουν αναφέρει και άλλες φορές. Από την προβλεπόμενη οργανική, με δεδομένα εγκληματολογικά και επιθυμιακά του 1980. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Η εγκληματικότητα αυξάνεται. Είδατε το τελευταίο περιστατικό που είχαμε στο Πουρνάρι Δομοκού. Οι παππούδες δένονται και ληστεύονται και πολλοί πεθαίνουν στα χέρια των κακοποιών. Αυτή τη στιγμή, για να λειτουργήσει αυτές τις φυλακές όπως θέλει η πολιτεία, πρέπει η δύναμη της αστυνομικής διεύθυνσης να ενισχυθεί τουλάχιστον με 200 άτομα. Και θα γίνουν συγκεκριμένως. Οι φυλακές του Κορυδαλλού, οι οποίες δεν είναι υψής της ασφαλείας, φυλάζονται σε καθημερινή βάση σαν να οχτάρουν μια δημιουργία 25 ατόμων. Δηλαδή, φτάνουμε στα 125 άτομα αμέσως. Φυλάζεται με δύναμη ΚΑΜ. Φυλάζεται με το αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού που είναι έξω από τις φυλακές και με την εξωτερική φρούρηση. Καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνουν, να υλοποιηθεί όλη αυτή η δύναμη να έρθει από άλλες. Πολύ ωραίο το παράδειγμα. Το ίδιο πρέπει να γίνει. Πολύ ωραίο το παράδειγμα. Το ίδιο πρέπει να γίνει, βέβαια. Πρέπει να γίνει το ίδιο. Πρέπει να γίνει μια μικρή νοσηλευτική μονάδα μέσα στις φυλακές, ώστε να έχουμε μικρές χειρουργικές επεμβάσεις, να φέρουν ένα αξονικό τομογράφο και ένα ακτινογραφικό μηχάνημα, ώστε να γίνονται οι πρώτες ιατρικές ενέργειες. Να μην χρειάζονται δηλαδή με το παραμικρό να μεταφέρουν το νοσοκομείο Λαμίας. Πρέπει να. Και αν θέλουν να βρουν και δικαιολογίες τώρα με το παραμικρό. Γιατί αν χρειάζεται να βγαίνουν και γι' αυτό προς τα έξω. Εάν χρειάζεται να βγαίνουν αυτό προς τα έξω, θα έχουμε σε καθημερινή βάση τεράστια μετακίνηση κρατουμένων και θα. Η δύναμη που δεν επαρκεί ούτε για τις μεταγωγές. Είπαμε ότι πρέπει και το. Να συμπληρώσω ακόμα ορισμένα άλλα θέματα σε συγκεκριμένα αυτά πάνω σε αυτό. Ότι πρέπει και το κέντρο υγείας του Δομοκού να αναβαθμιστεί. Πρέπει να γίνει κάποιο κελί εκεί που να είναι ασφαλής η φρούρηση όταν θα γίνεται κάποια μικρή ιατρική εργασία. Πρέπει να γίνει και αίθουσα δικαστήριων όπως είναι στον Κορυδαλλό. Προς Θεού τώρα, αν σε κάθε μικρή δίκη πρέπει να μεταφέρονται αυτοί οι άνθρωποι στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε τι κατασπατάληση δυνάμεων και τι οικονομικό κόστος έχει αυτό για το κράτος. Είναι τεράστιο το οικονομικό κρότος. Πρέπει να ενισχυθούν και οι εσωτερικοί φρουροί. Έτσι. Δεν μιλάμε για τους συναδέλφους αυτούς που ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και αυτοί πρέπει να ενισχυθούν. Και πρέπει να γίνουν και κάποια έργα στη φυλακή που να πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, ακούσαμε μία από τις πολλές απόψεις. Πείτε μου για την ερώτηση που έχετε κάνει και εσείς προφανώς διαφωνείτε για την περιοχή Δομοκού. Καταθέσαμε βέβαια την Παρασκευή, καταθέσαμε ερώτηση με αίτηση, όπως λέμε, να μας αίτηση εγγράφων, κατάθεση εγγράφων, δηλαδή να μας δώσω το αρμόδιο Υπουργείο και έγγραφα σχετικά και ζητάμε κάποια πράγματα. Αυτό προέκυψε, να πω καταρχήν, μετά από την επιστολή, τη δημόσια του Δημάρχου, του κυρίου Σύρου, που έβαζε αυτά τα ζητήματα και τις, όπως ακούσαμε και του Προέδρου της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ουσιαστικά αυτά τα ερωτήματα τα θέτουμε σε επίπεδο Υπουργού να πάρουμε επίσημα απάντηση, διότι θέλουμε να δούμε καταρχήν υπάρχει ανάγκη γενικότερα στη χώρα να υπάρχουν φυλακές υψής ασφαλείας και με ποιες προδιαγραφές. Δεύτερο, υπάρχουν εδώ στο Δομοκό, γιατί εδώ ξέρετε έχει επιλεγεί χωρίς να μας εξηγήσουν. Γιατί εμείς θέλουμε να προλάβουμε οποιαδήποτε εξέλιξη, γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές. Έτσι όπως είναι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι χρειάζεται η χώρα φυλακές υψής ασφαλείας, δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές. Και για να υπάρξουν οι προδιαγραφές, χρειάζονται αυτά που είπε εν ολίγης και ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων και άλλα πιο εξειδικευμένα πράγματα.
όπως και κάλυψη υγειονομική και πολύ περισσότερα, mm-hmm. τα οποία κανείς δεν τα εξασφαλίζει. Αν θέλουμε δηλαδή να φτιάξουμε φυλακές οι οποίες θα στηβάζουν κρατουμένους, υποτίθεται τους πιο επικίνδυνους, τα καλύτερα παιδιά. Ακριβώς. Χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τις προδιαγραφές, τότε είναι και επικίνδυνο, έτσι δεν είναι? Και όταν οι ίδιοι υποτίθεται κόπτονται για τις τόσες αποδράσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν. Θα αλλάξει και ο νόμος βέβαια για τις άδειες των κρατουμένων. Ναι. Τώρα προέκυψε βέβαια αυτό, είναι οξύμορο, διότι προέκυψε από μία υπόθεση όπως είδαμε του Ξηρού, ο οποίος δεν απέδρασε από τις φυλακές, έφυγε από την άδειά του. Άλλα ερωτήματα εγείρονται σε αυτή την υπόθεση. Δεν είχαμε απόδραση. Απλώς δόθηκε ευκαιρία mm-hmm. να θίξουν και το ζήτημα των αδειών συνολικά, αλλά και να βάλουν στο σχέδιο αυτή την δημιουργία φυλακών υψής ασφαλείας. Εντάξει, να μας απαντήσουν λοιπόν αν χρειάζεται η χώρα, αλλά να μας πούν κυρίως ποιες προδιαγραφές πρέπει να υπάρχουν, και τρίτον να μας πούν αν στην περιοχή του Δομοκού ναι. εκπληρώνονται αυτές οι προδιαγραφές, και αν δεν εκπληρώνουν τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, ούτως ώστε να είναι... Μιλάτε για την γεωμορφολογία, την ιδιαίτερη γεωμορφολογία του Δομοκού. Γεωμορφολογία, αλλά κυρίως τις υποδομές και την υποστήριξη, ανθρώπινο δυναμικό, σε υγειονομική κάλυψη. Υποτίθεται ότι αυτά πρέπει να τα έχουν σκεφτεί, κύριε Βουλευτά. Τι θα κάνουν μια φυλακή και... Απ' την άλλη υπάρχει στον προϋπολογισμό κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή, θα τα λύσει τώρα... το Υπουργείο Οικονομικών, άμα θέλει βρίσκει χρήματα για τις φυλακές. Λοιπόν, αλλά πάντως θέλω να πω ότι για την περιοχή μας, εμείς είμαστε αντίθετοι στο να δημιουργηθούν αυτές οι φυλακές με αυτό το πλαίσιο που υπάρχει. Mm-hmm. Έτσι. Και γι' αυτό βέβαια κάνουμε αυτή την ερώτηση. Θα δούμε την απάντηση, εδώ θα είμαστε και μπορούμε να πούμε και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Και όταν θα έρθει, εάν καταρχήν καταλήξει η κυβέρνηση ότι πρέπει να γίνουν εδώ πέρα, θα φέρει σχετικό σχέδιο νόμου και θα δούμε συγκεκριμένα πλέον τι προβλέπετε. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε και με θέματα που αφορούν και την αρμοδιότητά σας ως γιατρός, γιατί έρχεται προς ψήφιση ένα νέο νομοσχέδιο για την Βουλή. Νομίζω θα είναι μιας ευρείας κλίμακας νομοσχέδιο, κύριε Βουλευτά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, το οποίο θα περιλαμβάνει αρκετά. Είναι για τον νέο φορέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ουσιαστικά την κατάργηση του ΕΟΠΗ. Και τη γέννηση του παιδιού, έτσι λέγεται, περιφερειακό δίκτυο υγείας. Mm-hmm. Αυτό είναι ο νέος φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας. Διαλύει όμως αυτόν που υπήρχε, τον ΕΟΠΗ, σαν πάροχο υπηρεσιών υγείας. Ο νέος δηλαδή φορέας θα είναι απλώς αγοραστής υπηρεσιών από το... αγοραστής υπηρεσιών υγείας. Δεν θα παρέχει δηλαδή υγεία. Ναι. Αυτά τα πολυιατρία που ξέραμε του πρώην ΙΚΑ, του ΝΙΝΕΟΠΗ ναι. και τα κέντρα υγείας θα ναι. μπουν κάτω ενιαία από τις υγειονομικές περιφέρειες και θα αξιολογηθούν το ποια από αυτά θα διατηρηθούν σαν δομές ναι. και το προσωπικό τους θα μπει σε διαθεσιμότητα και θα αξιολογηθεί ποιο θα μείνει και ποιο δεν θα μείνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή είναι μια μεγάλη ένα μεγάλο βήμα για την παραπέρα καταστροφή του δημόσιου τομέα υγείας και την ενίσχυση του ιδιωτικού, του μεγάλου ιδιωτικού τομέα στην υγεία, που προφανώς μέσα σε αυτό τη διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας θα βρει ένα πεδίο ανοιχτό ναι. και μέσα από τη μετατροπή του ΕΟΠΗ σε αγοραστή υπηρεσιών θα βρει ένα πεδίο λοιπόν για μεγαλύτερη ακόμα κερδοφορία. Για ιδιωτικοποίηση της υγείας, αυτό λέτε. Βεβαίως, ναι. Απ' την άλλη μεριά οι ασθενείς θα πληρώνουν αβέρτα. Θα πληρώνουν όλο και περισσότερο και με τη διάλυση του πρωτοβάθμιας φροντίδας. Θα στριμώχνονται στα νοσοκομεία τα οποία δεν μπορούν με το υπάρχον προσωπικό να αντεπεξέλθουν σε πρωτοβάθμια φροντίδα, γιατί τα νοσοκομεία είναι για δευτεροβάθμια φροντίδα, επερίθαλψη. Και με το πλαφόν αυτό το απαράδεικτο και διαστροφικό, τη διαστροφική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και του Προέδρου του ΕΟΠΗ για το πλαφόν στη συνταγογράφηση, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα χάος στους ιατρούς, στους ασθενείς που τρέχουν από γιατρό σε γιατρό να δουν αν έχει ακόμα περιθώριο για το πλαφόν του, ποιοι δεν έχουν δηλαδή
χάσει το πλαφόν στις συνταγογράφεις για να μπορούν να εξασφαλίσουν τα φάρμακα. Συνολικότερα εκτιμάται ότι αυτό το νομοσχέδιο και οι αλλαγές θα είναι σε επιβάρυνση των πολιτών. Ασφαλισμένων. Δεν προβλέπεται τίποτα για τους ανασφάλιστους. Έτσι, θα υπάρχει μια επιδείνωση των συνθήκων υγείας και θα υπάρχει και επιδείνωση των οικονομικών του πολίτη, γιατί θα αναγκάζεται να πληρώνει περισσότερα από την τσέπη του. Και τελικά αυτό το παιδί, όπως το λέει, μετά από πολλές οδύνες, γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει σε εξαίρεση μια απεργία των γιατρών του ΙΟΠΗ, στην πρωτοβάθμια φροντίδα, που έχει περάσει το μήνα και η οποία ακόμα διατηρεί, αν θέλετε, την αιχμή της. Δεν έχει λήξει λοιπόν η όλη υπόθεση. Αυτή τη βδομάδα θα παλέψουμε και κοινοβουλευτικά να αποσύρει ο Υπουργός αυτό το νομοσχέδιο και τουλάχιστον να προγραμματίσει τις όποιες αλλαγές, βέβαια σε άλλη κατεύθυνση, εμείς λέμε, αλλά τουλάχιστον να τις προγραμματίσει με ένα διάλογο. Θα θυμάστε ότι και η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό εκεί κατέληξε, ότι πρέπει να προηγηθεί με όλους τους εμπλεκόμενους ένας μεγαλύτερος διάλογος, να γίνουν οι όποιες μεταρρυθμίσεις πολύ προσεκτικά για να μην θυγεί καταρχήν ο ασθενής, διότι εδώ η πρωτοβάθμια φροντίδα και η υγεία δεν είναι ένα μαγαζί, ξέρετε, που το κλείνουμε μια εβδομάδα να κάνουμε ανακαίνιση και το ξανανοίγουμε. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε μια ώρα να μην μπορεί να δουλέψει. Αυτά τα πράγματα λοιπόν ο κύριος Υπουργός και η κυβέρνηση δεν τα καταλαβαίνουν. Θέλουν βιαστικά να εφαρμόσουν το γερμανικό σχέδιο, γιατί περί αυτού πρόκειται, και μάλιστα τους δίνουν έτοιμο το νομοσχέδιο και τις μεταρρυθμίσεις και απλώς μεταφράζονται. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό σας βράδυ. Πάμε να δούμε κάποια άλλα θέματα ακόμα. Για μια ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική στην πόλη της Λιβαδιάς και τις διεξόδους, αν υπάρχουν, προσφέρονται στους αγρότες. Στην ενημέρωση των αγροτών της περιφέρειας για τη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής εν ώψη της νέας προγραμματικής περίοδου 2014-2020, στοχεύει η μερίδα που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και οι Πασεγές στο Διοικητήριο της Λιβαδιάς, ενώ αντίστοιχες ενημερωτικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές της Στερεάς Ελλάδας. Η ημερίδα ξεκίνησε με σύντομους χαιρετισμούς από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά και τον πρόεδρο της Πασεγές Τζανέτο Καραμίχα. Στη συνέχεια έγινε εισήγηση από τον προϊστάμενο του Γραφείου της Πασεγές της Βρυξέλλες Γιάννη Καλύβα με θέμα θέσεις και προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, σύγκληση των άμεσων ενισχύσεων, ενώ ακολούθησαν οι εισηγήσεις του Προέδρου του ΣΕΚ και μέλος του ΔΣ της Πασεγές Τάκη Πεβερέτου με θέμα νέα ΚΑΠ 2014-2020, κλειδί για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς επίσης και του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Πασεγές Μιγάλη Σμυρή με θέμα προτεραιότητες πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη. Από την πλευρά των διοργανωτών στην ημερίδα κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι βουλευτές της περιφέρειας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων του αγροτικού τομέα, πρόεδροι επιμελητηρίων, συνδέσμων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και γενικότερα εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, συλλόγων και οργανώσεων. Μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΝΑ, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης για τα αγροτικά θέματα Δημήτρης Βουρδάνος ξεκαθάρισε πως η ημερίδα στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, μιας και είχε ανταπόκριση στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος διψάει για νέες πληροφορίες σε σχέση με την νέα ΚΑΠ. Η περιφέρεια Στερεάς, σε συνεργασία με την Πασεγές, έκανε από κοινό την ημερίδα για την νέα αγροτική πολιτική. Υπήρχε το ενδιαφέρον και των αγροτών και των εκπροσώπων των αγροτών εκεί σε συνδεσμούς και ενώσεις. Πιστεύω ότι είχαν κληθεί και οι δήμαρχοι και οι άλλοι φορείς. Κάποιοι βρεθήκαν, κάποιοι δεν βρεθήκαν. Ο στόχος της σημερινής μας ημερίδας ήταν η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για τη νέα κοινοτική αγροτική πολιτική, όσο με απασχολούνται στον αγροτικό τομέα και όλους εμάς που εκπροσωπούμε σε επίπεδο περιφέρειας, δήμων και συνεταιρισμών ενώσεων. Είναι κάτι όμως το οποίο θα διαμορφωθεί στην πορεία. Αλλά για να διαμορφωθεί, εμείς σαν περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένη στρατηγική. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμμετέχουν οι αγρότες σε αυτές τις εκδηλώσεις και σε αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν για να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος πάνω στην εθνική αγροτική πολιτική, πάνω στους πυλώνες που πρέπει να κάνουμε προτάσεις.
Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες διαδικασίες που πρέπει να συμμετέχουν οι αγρότες. Θα πρέπει να επιλέξουμε σε αυτά τα οποία έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη γενική αγροτική πολιτική να κάνουμε κάποιες προτάσεις. Αυτός ήταν ο σκοπός μας σήμερα. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα τα οποία έχουν οι αγρότες φυσικά μας βρίσκουν σύμφωνος σε πολλά ζητήματα και στο κόστος παραγωγής, στις επιστροφές του πετρελαίου, σχετικά με τις επιδοτήσεις, την ώρα τους, τη μέρα τους. Αλλά οι συγκεκριμένοι ημερίδες και συγκεκριμένο θεματολόγιο. Γι' αυτό δηλαδή δεν υπήρξαν προστριβές είτε αντιδράσεις. Αλλάζουμε θεματολογία στο δελτίο μας. Πάμε να δούμε τα δυσίωνα μηνύματα που υπάρχουν συνολικότερα για το μέλλον των νέων συνταξιούχων. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά όσον αφορά τον χρόνο, αλλά κυριότερα τις αποδοχές τους. Στην πείνα για τουλάχιστον 4 χρόνια θα μείνουν οι εργαζόμενοι που κατέθεσαν τα χαρτιά τους για σύνταξη και βρίσκονται σε καθεστώς ιδιότυπης ομοιρίας από τις επιχειρήσεις της Εύβοιας. Οι επιχειρήσεις που επίσης βρίσκονται σε δεινή κατάσταση ούτε απολύουν τους εργαζόμενους ούτε δείχνουν και κάποιο ενδιαφέρον για αυτούς, με αποτέλεσμα αυτοί να βλέπουν ένα γολγοθά ασφαλιστικό μπροστά τους πριν πάρουν τη σύνταξή τους. Έχουμε στην Χαλκίδα εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν απολυθεί, έχουν 25, 27, 28 μήνες χωρίς να έχουν απολυθεί, που σημαίνει δεν έχουν πάει στο ΟΕΔ, δεν παίρνουν επίδομα ενεργείας, δεν πληρώνονται, δεν είναι ασφαλισμένοι και αυτοί συμπληρώνουν χρόνια για να έχουν δικαίωμα σύνταξης. Και πάνε στο ΙΚΑ λοιπόν της Χαλκίδας και καταθέτουν τα χαρτιά τους για να πάρουν τη σύνταξη. Εκεί λοιπόν άλλους 27, 28 μήνες, έτσι τουλάχιστον μέχρι σήμερα, θα περιμένουν για να πάρουν τη σύνταξη. Δηλαδή μιλάμε πείνα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα χρειάζεται, δηλαδή είναι η κρίση αυτή η οποία έχει οδηγήσει την κατάσταση εκεί. Όχι. Είναι η ανικανότητα, είναι η έλλειψη σχεδιασμού, είναι επιτέλους αυτό που λέμε, έχουν διαλυθεί οι εργασιακές σχέσεις, έχουν διαλυθεί τα πάντα και ο φουκαράς, ο άνεργος, ο Έλληνας πολίτης οδηγείται σε μια εξαθλίωση. Ο κύριος Αποστόλου κλείνοντας δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τους δείκτες ανεργίας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που ήδη βρίσκονται στο κόκκινο. Όλες οι περιοχές έχουν υψηλή ανεργία, αλλά τυχαίνει εδώ η περιοχή μας να βιώνει ιδιαίτερα τα ποσοστά μακροίδερης ανεργίας, που ουσιαστικά πάνω από το 90% των ανέργων εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Υπήρξε μια πλασματική εικόνα όσον αφορά την ένταξή μας στο στόχο 1 ή στόχο 2 και επειδή κάποια στιγμή περάσαμε το 80% του μέσου όρου της Ευρωζώνης, μιλάμε τώρα για εποχές πριν τη δεκαετία, έτσι, και κάπου η περιφέρειά μας εντάχθηκε στον στόχο 2, έχασε δηλαδή τα βασικά προγράμματα από πλευράς υποδομών, από πλευράς ενισχύσεων και αυτό ήταν πλασματικό για τον απλούστατο λόγο ότι οι επιχειρήσεις που είναι στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και μιλάμε ιδιαίτερα της βιομηχανικής ζώνης Σηματαρίου αλλά και προς τη Βιωτία, ενώ ουσιαστικά είναι επιχειρήσεις των Αθηνών, της Αττικής, απλά έχουν την έδρα τους της μονάδας εδώ, αλλά όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες είναι προς την Αθήνα και όλο αυτό το ΑΕΠ που παράγεται από τις συγκεκριμένες μονάδες το φορτωθήκαμε εμείς ως ΑΕΠ της περιφέρειας και μας ανέβασε πλασματικά ουσιαστικά σε νούμερα τα οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με τη συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθεί ο ετήσιος χορός των Σαρακατσανέων. Λίγο αργότερα, ποδοσφαιρικός αγώνας για το κύπελο Ολλανδίας ανάμεσα στον Άγιαξ και την Φέγενορδ. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.